και πολλούς αστυνομικούς πυροσβέστες, ακόμα και αυτούς που περιμένουν με τις εξετάσεις του 2021. Αυτή την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις 100 προσλήψεις που έπεσαν σε κάθε περίπτωση λόγω των κανονισμών και της εφαρμογής τους. Θυμάστε που είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα που πήγε στη Βουλή, μια τροποποίηση των κανονισμών, έτσι ώστε όσοι συμμετείχαν σε κάποιες αγώνες κλπ. Για τον δρόμο που έπρεπε να επαναληφθεί γιατί δεν πέρασαν. Υπήρχε ένα θέμα με αυτούς τους κανονισμούς. Συζητήθηκε και στη Βουλή. Πολλάκης φαίνεται να γνώριζε η αστυνομία τα προβλήματα. Υπήρχε και μια νομική γνωμάτευση. Δεν ξέρω, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, είναι 100 άνθρωποι που περιμένουν, έχουμε καταλήξει, τους είπατε να πάνε σπίτι, θα κάνουν ξανά τις εξετάσεις. Είναι και αυτοί που έχουν προσφύγει, που δεν έχουν προσληφθεί. Είναι και αυτοί που θεωρούν ότι έχουν προσληφθεί νόμιμα, σωστά, με την αξία τους. Το θέμα το οποίο έχετε αναφερθεί, κυρία Σάμβα, είναι θέμα το οποίο επιλύθηκε. Αφορά τις αθλητικές δοκιμασίες. Ναι, λέω ότι μια συζητούσαμε. Τροποποίηση των κανονισμών, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτή η δεύτερη ευκαιρία όσον αφορά το συγκεκριμένο άθλημα και συγκεκριμένα τον χρόνο ταχύτητας. Ναι. Σίγουρα είναι θέμα το οποίο μας απασχολεί έντονα. Η ηγεσία της αστυνομίας είναι η πρώτη που θέλει να προσληφθεί προσωπικό άμεσα στην αστυνομία. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή γίνονται όλες εκείνες οι διεργασίες. Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε και μια συνάντηση με τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, όπου ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει κάποια δεδομένα στη δημοσιότητα. Αυτή τη στιγμή γίνονται όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να γίνει αυτοί οι 100 άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες που έχουν προσληφθεί είτε στην αστυνομία είτε στην πυροσβεστική, πάνε κανονικά στη δουλειά τους? Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ακολουθήσουμε την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άρα δεν πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι στο σπίτι και περιμένουν. Να δούμε σίγουρα, πώς θα εξελιχθεί, αν θα κληθούν. Ναι. Και προσπαθούμε να γίνουν όλες αυτές οι διεργασίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είναι για να δείτε ποιοι επηρεάζονται από αυτούς που έχουν προσφύγει, ποιοι, ας πούμε, μπορούν να ξεχωρίσουν ότι είναι ξεκάθαρος ο τρόπος πρόσληψης, ποιοι, ξέρω εγώ, με τα ψυχρομετρικά τεστ κλπ. Να δούμε ποιοι πάνε από εδώ, ποιοι πάνε από εκεί και να προχωρήσουμε. Πώς θα γίνει? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλά πρέπει να γίνει μια τροποποίηση του σχετικού κανονισμού για να μπορέσουμε να επανέλθουμε με τα κριτήρια τα οποία πρέπει και να μπουν σε μια σωστή βάση, στη βάση πάντοτε της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, ώστε να μπορέσουν τα άτομα αυτά, τα μέλη μας, να επανέλθουν πίσω. Ναι. Και αυτοί που έχουν προσφύγει, που θεωρούν ότι αυτοί πρέπει να είναι σε αυτές τις θέσεις, ή δεν είναι και γι' αυτό που θα πρέπει, και γι' αυτό γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί μια λύση. Και υπάρχουν ευθύνες σε κάποιον, κύριε Ανδρέου, για αυτή την εξέλιξη? Κάθε φορά προκύπτει, ούτε να ακούσαμε κάποιον. Άνθρωποι, 100 άνθρωποι έμειναν στο σπίτι. Άλλοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Υπάρχει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη ή απλά μπαίνουμε στον προβληματισμό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πούμε ακριβώς αν φταίει κάτι ή όχι. Όπως έχω πει, ήδη έχει αναλυθεί η σχετική απόφαση. Θα διαπιστωθεί βασικά μετά από την ανάλυση αυτή τι ακριβώς προκύπτει ή αν προκύπτει κάτι. Αντιλαμβάνεστε, είναι νομικά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να ρωτάω ευθέως, γιατί το θέμα συζητήθηκε και στη Βουλή με αυτούς τους κανονισμούς. Άρα εκεί ενδεχομένως να δώσαν κάποιες διαβεβαιώσεις από κάποιους, δεν ξέρω. Ρωτάω, είναι αυτή η δυσάρεστη για πολλούς εξέλιξη? Ήρθε στον παρόδο, έχουμε και παίρνω συνεχώς μηνύματα, είναι τι θα γίνει με όσους έχουν περάσει τις εξετάσεις του 2021. Είναι αυτοί που περιμένουν τώρα αθλητικές εξετάσεις. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει παγωποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως έχω πει ακριβώς, για να βρεθεί μια θεραπεία όσον αφορά το θέμα αυτό των κανονισμών. Να βρεθεί βασικά μια θεραπεία στη βάση της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου. Μάλιστα. Γίνονται όλα, κυρία Σάβα. Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι αυτό που γίνεται με γοργούς ρυθμούς και προτεραιότητά μας είναι να προσλάβουμε όσοι ενδιαφέρονται να είναι μέλη της αστυνομίας. Μάλιστα. Γιατί είναι και πολλές οι ανάγκες, κύριε Ανδρέα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ.